βλέπει πρόβλημα η δικαιοσύνη. Και εδώ υπάρχουν, ξέρετε, και τα ηθικά ζητήματα. Η δίωξη δεν σημαίνει ότι. Φυσικά έχει το τεκμήριο τη αθωότητα. Αλλά εγώ θα θυμίσω και την περίπτωση Αθανασόπουλου, στη ΔΕΗ, που του ασκήθηκε ποινική δίωξη και είπε, προ τιμήν του κατά τη γνώμη μου, ότι εγώ αποσύρωμαι να ξεκαθαρίσω τα πράγματα με τη δικαιοσύνη. Κάποιοι λένε λοιπόν ότι έπρεπε να παυστεί μέχρι ότου τουλάχιστον ξεκαθαριστεί αυτή η ιστορία και μετά σε επανέλθει όλα. Η ιστορία έχει δείξει ότι έχουμε αδικήσει ανθρώπου. Εγώ δεν αμφισβητώ επουδενή την αθότητα του κ. Αθανασόπουλου, είμαστε και φίλοι μάλιστα, ούτε του κ. Μέργου ούτε του κ. Σταθόπουλου. Η ιστορία έχει δείξει ότι ορισμένοι άνθρωποι ίσως αδικήθηκαν στην πορεία αυτή. Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά με αφορμή αυτή την υπόθεση του ΕΦΤΑΦ έναν διευρυμένο και γενικότερο και συνολικό έλεγχο των τραπεζικών συστημάτων. Σε αυτό τι έχετε να πείτε, κ. Στουρνάρ? Αυτά λοιπόν συμβαίνουν μόνο στο τεχνολογικό ταμιευτήριο? Η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη. Για τις εποπτικές αρχές των τραπεζών λειτουργούν όπως έπρεπε να λειτουργούν, έχουν λειτουργήσει στην περίπτωση του ΤΑΦΤΑ έτσι όπως έπρεπε. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ανεξάρτητη, η Τράπεζα της Ελλάδος έκανε τη δουλειά της. Η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει ούτε στη δικαιοσύνη ούτε στην Τράπεζα της Ελλάδος. Παρόλο που τα μάθαμε για μια υπόθεση αφού το έχουν κάνει φτερά 400 εκατομμύρια. Οι αρχές προσπαθούν να κερδίσουν όσα μπορούν περισσότερο από τα χρήματα αυτά. Θέλω να κλείσουμε, κύριε Στουρνάρ, με το άλλο θέμα που έθεσε σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και έχει να κάνει με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Λέει λοιπόν ότι από τα περίπου 40 δις που έχουν δοθεί ως σήμερα για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, δρομολογείται ένα νομοσχέδιο με βάση το οποίο το ελληνικό δημόσιο θα πάρει 16 με 18 δις, θα το κάνετε αυτό προκειμένου να διευκολύνεται την είσοδο ιδιωτών στις τράπεζες αυτές σε τιμές σημερινές. Ισχύει αυτό καταρχήν? Ετοιμάζουμε νομοσχέδιο για να μπορούμε να ανακεφαλίσουμε και να ανακεφαλαιοποιήσουμε τράπεζες εφόσον αυτό χρειάζεται. Περιμένουμε τα αποτελέσματα των περιμένουμε τα αποτελέσματα των στρέσεις να μας πούνε ποιες τράπεζες και αν χρειάζεται κεφάλαια. Και τότε θα δούμε. Μάλιστα, δεν το αποκλείεται πάντως να είναι και στις σημερινές τιμές? Δεν το αποκλείω καθόλου. Όχι. Αυτό δεν συνιστά πρόβλημα, διότι φαίνεται για το ΣΥΡΙΖΑ ότι συνιστά πρόβλημα και μάλιστα λέει ότι θα αναζητηθούν και ευθύνες αύριο μεθαύριο. Νομίζω ότι δεν μας έχει κάνει καλό αυτού του είδους η κουβέντα. Τι σημαίνει ευθύνες? Εμείς προσπαθούμε. Και για το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων το έχετε ακούσει, τώρα το ακούτε και για το θέμα της ανακεφαλαιοποίησης. Κατά την άποψή μου είναι τελείως λάθος να απειλείται συλλήβδιν το στελεχειακό δυναμικό της χώρας. Να απαγορεύονται οι αποκρατικοποίησεις σε ποια άλλη χώρα συμβαίνουν αυτά. Σας έχει προβληματίσει παρόλα αυτά? Όχι, δεν προβληματίζει καθόλου. Κάνουμε την δουλειά μας. Το θέμα ειδικό δικαστήριο, γιατί έχει ακουστεί πάρα πολλές φορές. Θα στιέβεστε. Μάλλον. Δεν έχει ακουστεί από την αξιωματική αντιπολίτευση. Ας πει ότι θέλει η αξιωματική αντιπολίτευση. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με εντυμότητα. Και νομίζω ότι δεν θα αμφισβητεί κανένα αυτό. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι? Όχι. Σας ευχαριστώ θερμά. Είστε καλά. Εγώ. Συνέχεια στο δελτίο μας τώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην Πινελόπη Γκάλιο που βρίσκεται στα γραφεία των Εξαρτήτων των Ελλήνων, εκεί όπου έχουμε αναταραχή τα τελευταία 24 ώρα. Πριν από λίγο έγινε γνωστό, Πινελόπη, ότι ο κύριος Παμένος προχώρησε στη διαγραφή από το κόμμα του Γιώργου Νταβρή. Πράγματι, 17 βουλευτές πλέον μετράει η κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξάρτητων Ελλήνων μετά τη μαραθώνια συνεδρίαση που διήρκησε περισσότερο από 5,5 ώρες και κατέληξε στη μία και μόνη διαγραφή τελικά. Αυτή την διαγραφή θα έχουμε. Άφη, σταμάτα. Αγαπητοί Σία και Γιάννη, υπουργέ, αγαπητέ φίλοι μου υπουργέ, επιθυμώ μέσα σε αυτήν από τις πάρα πολύ ωραίες συνέντευξεις που ήταν αρκετά ενημερωτική, ο καθένας με μια ιδιαίτερη γλώσσα και πολύ βελτιωμένη από την δημοσιογράφος της Sky. Επιθυμώ μόνο να βάζω κάποιες περισσότερες σημεία που μπορεί να βρεθεί ενδεχομένως λύση.
όσο αφορά αν μπορούν να γίνεται μια επέμβαση πάντα εθελούσιο, πάντα εμπνεύματος αλληλοϋποστηρίξεως όσο αφορά κρατικών, δηλαδή των 18 μέλων της ή το 28, σε τι επίπεδο, το 18 είναι στη ουσία της Ευρωζώνης, μετοχές και τα λοιπά σε επίπεδο κρατικό, ιδιωτικό, δημόσιο, μπορούμε να συγκρίνουμε με το επίπεδο όπως είναι το TAF-TAF, ταχυδρομικό ταμιευτήριο, που υπήρχαν διαρροές ύψους 400 και εκατομμύρια. Αυτό που ενδεχομένως όχι να το ζητάει η ελληνική κυβέρνηση, αλλά ενδεχομένως θα έρθουν να παρακαλέσουν όσες μέρες, στιγμές, μέρες, εβδομάδες, μήνες που περνάνε, ειδικά μετά τις ευρωεκλογές ή μπορεί και πριν, και θα φυλάξει να μην πέσει η ελληνική κυβέρνηση. Όπως βλέπουμε, χάνουν το άσυλο, το προνομιακό άσυλο ή το νόμιμο άσυλο, οι μεγαλοτραπεζίτες, οι υψηλοβάθμιοι στελέχοι στο δημοσιονομικό ήμι δημόσιο και περισσότερα πέραν από είναι ιδιωτικό στοιχείο. Άρα σε αυτή περίπτωση οι διαρροές και η ρευστότητα των συμφερόντων που αλλάζουν όχι μόνο πόλο, αλλά γίνονται πολύ πιο ασταθές, ενδεχομένως να δείχνουν ότι πόσο πού πήγαν τα κρίματα ή τα επιτόκια, αυτό που γυρνάνε από το ελληνικό λαό, αν και γίνεται κουρέματα, αν γίνεται ανακεφαλαιοποίησης, αν γίνεται τόσο πράγμα, αν γυρνάνε μέρος του μεγαλύτερου από τα κρέη που περνάνε από τους φόρους, γυρνάνε προς τις τράπεζες που πράγματι μας έχουν ευεργετήσει, αλλά με υψηλότατο επιτόκια, μήπως σταδιακά εν καταλλήλων, όχι κατάλληλα, δηλαδή εν καταλλήλων καιρό, να βγαίνουν ότι μήπως αυτά τα κρίματα δεν πάνε πάντα σε ΑΕΠ της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, αλλά όπως και τα δάνεια, επειδή τα φαινόμενα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και παντού στον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι διάφορες δημοσιονομικές κατά θεωρία και κατά το τρόπο πώς θεσπίζονται και πώς εκτελούνται, φαίνονται προοδευτικές, υποστηρίξεις, ΑΣΕΠ και χίλια ένα άλλο, αλλά βλέπουμε ότι πολλά από αυτά πάνε σε offshore, πάνε σε ιδιωτικούς μέσω των πολλών λογαριασμών και πολλών γραμμών τραπεζικών, περνάνε σε ιδιωτικούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Άρα, σε ένα περίοδο που έχει αποσταθεροποιηθεί το τρίγωνο των τριών εξουσιών, θεσμικό, η έκαστη Βουλή, εκτελεστικό, η έκαστη κυβέρνηση, και ελεγκτικό, η έκαστη, οι αρχές, οι ονομαζόμενες ανεξάρτητες, προς έλεγκο, δικαστήρια και διάφορους επιτροπές και χίλια ένα, βλέπουμε σταδιακά τι σε, ειδικά ας πούμε στην Ελλάδα ή σε άλλο, η Ισπανία, δεν ξέρω, την Πορτογαλία, η Ιρλάνδα κτλ. Έχουμε μία διαφορετικά, μιλάω βασικά για την Ελλάδα που μπορώ ελάχιστο να προσεγγίσω τον την κατάσταση, βλέπουμε ότι η μισθή του ένα εισαγγελέα, του ένα δικαστή, έχει μειωθεί
όπως και στους άλλους τομείς δημόσιο, η στρατιωτική, η αξιωματική, όχι μόνο σε ενόπλων δυνάμεων, αλλά και σε όλες τις άλλες, πώς το λένε, πυροσβεστική, αστυνομία, υπηρεσίες αεροπορικές και χίλια ένας άλλες υπηρεσίες ασφάλειας του κράτους κτλ. Έχουν μειωθεί και επειδή υπήρχε αυτό το balance, η σταθερότητα μεταξύ των μισθούντων του βουλευτή, ή μήπως κάνω λάθος, και του Προέδρου του Άριου Πάγου, χάθηκε αυτό το ισορροπία, έχουν μειωθεί μέσα σε αυτό το αλγοριθμικά. Αυτή η μειώση φέρνει σταδιακά ως άλοθη, επειδή οι παράμετροι μπορεί να είναι ακόμα πιο βαθύτερα σε επίπεδο που ονομάζω αυτόβουλο ή θερόβουλο, πώς αναγνωρίζουν, δηλαδή αυτό είναι μόνο για τους βαθύς μελετές μπορούν να το εξετάζουν στο διαδίκτυο. Αυτό που έχει σημασία είναι να ανακεφαλαιοποιήσω αυτό το λογαριασμό εδώ τώρα, να ανακεφαλαιώσω στην ουσία, είναι το εξής πράγμα, ότι πιθανόν, με κάθε πάντα επιφυλασσόμενος, πάντα με αγάπη Χριστού, με φόβο Θεού, νομίζω ότι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ολλάνδα, οι όλες χώρες, αλλά και η Αμερική και το Δέλτα Νιτάφ, Διεθνή Νομισματικό Ταμείο και όλες και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αρχίζουν από μόνο τους να νιώθουν τι αρχίζουν να ανοίγουν οι λογαριασμοί και να βλέπουν τι αυτό που πράγματι είναι δύσκολο να γίνεται, να μας συγχωράνε, πώς το λένε, μέρος από τα κρατικά δάνεια που έχουν δώσει, επειδή είναι λεφτά των Γερμανών, Γάλλων, Ιταλών ή από Δέλτα Νιτάφ των Βραζιλιάνων και των Αργεντίνων και Ρωσίας, Κίνας κτλ. Θα βλέπουμε σταδιακά ότι ανοίγονται κάθε μέρα περισσότερα τα ίχνη των κρυμάτων που περάσαν μετά κάθε επιστροφή των φόρων, πώς περνάνε όπως το ταφ-ταφα πολλά από αυτά, όχι σε κεντρικά τράπεζες και σε κεντρικούς λογαριασμούς της κάθε κράτους για να μπορούν να πλήρονται από εκεί που δανείστηκε. Μετά ομολόγαταν τα εσωτερικά το κάθε κράτος, αλλά πήγαν σε ιδιωτικούς, σε offshore και σε χίλια ένα, όχι μόνο με μεγάλο τραπεζιτών, αλλά και πολυεθνικών και πολλήν αυτών. Και παράλληλα, ένα άλλο πόρος που μπορούν να γίνεται και πάντα με φόβο Θεού, το τονίζω και δεν είμαι μόνος, μπορεί να είμαι από τους τελευταίους, είναι ότι και σε υπερκοστολογήσεις των δημόσιων έργων, τα οποία σταδιακά βγαίνουν παρόμοια όπως πόσες είναι από το άμυνα και από τα δημόσια έργα Ολυμπιακών και από τον Siemens κτλ. Μήπως είναι θέλημα Θεού να βλέπουμε σε θελούσιο επίπεδο να αρχίζουν οι ίδιοι επιχειρηματίες, οι ίδιοι κρίσεις, να αρχίζουν να βρίσκουν μια γλώσσα κοινή, τα οποία να μπορούν μέσα, αν όλα αυτά γίναν σε το λιγότερα 10 χρόνια, δηλαδή γίναν περίπου για την Ελλάδα σε μια περίοδο τετραδεκαετίας, 40 χρόνια μετά πολιτευτικά, μήπως θα χρειαστεί ξανά ένα περίοδο περίπου 10 χρόνια να δώσουν σταδιακά αυτά που πήραν σε υπερκοστολογήσεις. Αυτά είναι πράγμα που δεν θα βγαίνουν από κανένα δημόσιο ταμείο, από κανένα φορολογούμενο, αλλά θα βγαίνουν σιγά σιγά από πολυεθνικές
που έχουν υπερκοστολογήσει, αλλά όχι με μαχαίρι, επειδή τότε θα έχει αποσταθεροποιήσει και είναι επίσης κακό, όπως αυτό τον τη λέγαν πρώτο πριν να βγάζουν την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ευρωζώνη. Εξής είναι λάθος να προσπαθήσουμε ή να προσπαθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δηλαδή η ΤΑΦ, να ζητήσει με μονομερός, με μαχαίρι, να φέρνουν πίσω αυτά που έχουν υπερκοστολογήσει. Σταδιακά, με τρόπους που γίνεται πάντα χωρίς να αποσταθεροποιηθεί ούτε χρηματιστηριακή αγορά, ούτε κεφαλαία αγορά, δηλαδή και τα λοιπά, να μην υπάρχει αποσταθεροποίηση σε τέτοια επίπεδα, αλλά ούτε σε επίπεδα της πραγματικής οικονομίας. Και ενδεκομένως, ξανά με κάθε επιφύλαξη, όπως έγινε, το τελευταίο στοιχείο που επιθυμώ ξανά να το τονίζω, όπως έγινε ενοποίηση της Ευρώπης, όπως έγινε ενοποίηση του νομίσματος, όπως προσπαθείτε να κάνετε ενοποίηση τραπεζική, δηλαδή, αλλά με προσδοκία να γίνετε όπου υπάρχουν αστοχίες, να γίνετε πάντα εις βάρος των καταθέτετων, αλλά ξανά προετοιμάζετε για την Ελλάδα, προετοιμάζεται το νομοσχέδιο να γίνεται ανακεφαλαιοποίηση που είναι αμυγός μέσα το υπόλοιπο του ημένα από το 25 δισεκατομμύρια. Δείτε λίγο, μήπως θα χρειαστεί να μην περνάτε στα ίδια λάθη, και αυτό θα μπορείτε ενδεκομένως να το κάνετε μέσω της προτάσεως προς εξέταση να μπαίνει αυτή η ευλογημένη ελληνική γλώσσα σε επίπεδο προ όχι το 82, αλλά μήπως πολύ βαθύτερο εν χρόνο, δηλαδή σε επίπεδο πολιτονικό, όταν υπήρχαν και τα βαρία και τα λοιπά, να μπαίνουν για να μπορούν ως για τα κράτη που επιθυμούν πάντα με ευλάβεια προς τις έκαστη γλώσσα δικό τους, ως επίσημη γλώσσα, επειδή είναι μια γλώσσα δομημένη, που θα μπορεί να δώσει επαρκούς πόρους και εφόδια για να μπορούν να βρεθεί η κρυσή τομή σε πολλά επίπεδα. Και σήμερα να βγαίνει ένα μαγικό ραβδί, να βγαίνουν οι οικογένειες που έχουν 3 εκατομμύρια και να λένε θα πληρώσουμε όλα τα κρέη της Ελλάδος και όλα τα κρέη και της Ισπανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, να βγαίνουν σε τέτοια επίπεδα, δηλαδή αυτά που δεν κυκλοφορούν μήπως σε ΑΕΠ των χωρών, τέτοιες επιδιορθώσεις δημοσιονομικές, ξανά ο άνθρωπος είναι σε επίπεδα, λειτουργεί σε λανθάνουσα, με λανθάνουσα μνήμη, και ξανά θα υπάρχουν λάθη. Γι' αυτό είναι ενδεκομένως καλό να δείτε αυτό που θα βοηθήσει την σταθερότητα, επειδή δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για να υπάρχει βελτιώσεις, και όπως είπε ο αγαπητός μου φίλος ή μπαμπάς ηλικία που το λέω, ο Τζορτζ Σόρος, lead or live. Δηλαδή είναι καλά να δείτε να ηγηθείτε ή να αφήνετε, μην ζητάτε ανανεώσεις των θητείων. Και η αγαπητή φίλη μου η Άγγελα Μέρκελ και ο αγαπητός ο φίλος μου που έχει τώρα ο Αντώνης Σαμαράς και παρόμοιοι όλοι οι άλλοι που είναι αυτόνα. Από μένα και μια φορά να είναι ευλογημένο και αυτός ο νεοέτος, ο καθένας στη θρησκεία τους, για εμένα ως ορθόδοξος και κατ' επιλογή Έλληνας από Αγία Τριάδα, για όλο το κόσμο να υπάρχει ευλογία και να υπάρχει
δυνατότητες για αυτοκριτική μέσα σε και όσο μπορώ λιγότερα κριτική, να υπάρχει ευλάβεια όταν συζητάμε το ένα άλλο, επειδή ό,τι βγάζουμε από το στόμα κάτι θα αφήσει ήταν στη μνήμη του κόσμου. Με ευλάβεια, με αγάπη, με εγκράτεια θα μπορούμε κάτι να κάνουμε. Καλό βράδυ. Χαίρετε.